Γεια σας και συνεχίζουμε με το τρίτο μέρος της σειράς με, τα, με τη make collection και storage Είναι η δεύτερη φορά που το γυρίζω αυτό το, το τρίτο μέρος γιατί την πρώτη φορά που το γύρισα ήταν ένα μεγάλο, <laughs> ήταν ένα μεγάλο βιντεάκι αλλά δυστυχώ στο τέλος το κινητό κολούσε, κολούσε η οθόνη οπότε το ξαναγυρίζω και θα το κόψω αναγκαστικά οπότε θα είναι τέσσερα επεισόδια σίγουρα, τέσσερα βιντεάκια σίγουρα. Λοιπόν, προχωράμε στο τελευταίο σιρτάρι, το τέταρτο σιρτάρι. Και αυτό είναι το σιρτάρι που έχω ω επιτοπλίστων ψεύτικε βλεφαρίδε. Λοιπόν, θα σα δείξω μερικέ από τι αγαπημένε μου. Είναι η Αρντέλη Demi Wispy. Είναι πολύ ωραίε, έτσι πολύ κορτσίστικε θηλυκέ βλεφαρίδε. Δίνουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Όχι έντονο. Αυτέ δίνουν ένα έντονο αποτέλεσμα. Είναι οι ίδιε βλεφαρίδε και τα δύο πακετάκια. Ε, παρένθεση τώρα να σα πω ότι τι βλεφαρίδε με εννοείται τι παίρνω όλε είτε από eBay είτε από site στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα είναι πανάκριβε και δεν υπάρχει λόγο. Οι Άιλουρ, π.χ. είναι από την εταιρεία Άιλουρ. Είναι πανάκριβε εδώ, έχουν γύρω στα 11 με 12 ευρώ. Εγώ αυτέ τι βλεφαρίδε τι πήρα την κάθε μία, τι είχα πάρει από το eBay τι συγκεκριμένε. 4-5 ευρώ, κάπου τόσο. Είναι από τη σειρά Girls Allowed, που είναι ένα συγκρότημα στη Βρετανία. Και συγκεκριμένε είναι Νικόλα Ρόμπερτ. Πάρα πολύ ωραίε, αλλά είναι για βραδινή έξοδο αυτέ. Από Ardell είναι οι μισέ βλεφαρίδε που τι βάζουμε στην άκρη, accent λέγονται. Είναι το νούμερο 305. Πάρα πολύ ωραίε. Έχω και δύο τουφάκια από δύο σετ με τουφάκια σε medium και σε large. Έτσι λέγονται. Ή long. Δεν θυμάμαι. Από hardel πάλι. Ποιες είναι αυτές. Νούμερο 117. Red cherry. <laughs> δεν τις λες και διακριτικές αυτές τις βλεφαρίδες. Νομίζω ότι μόνο τα καρναβάλια θα μπορούσα να τις φορέσω. Αυτές εδώ είναι από eBay, είναι από Κορέα, Hong Κονγκ, δεν θυμάμαι από πού είναι. Αυτό εδώ είναι η συσκευασία από το σουγκαράκι από το Cosmopolitan. Αυτές εδώ είναι από Japanese, Είχαν και μισές μέσα, αλλά αγνοητή η τύχη τους. Το ψαλιδάκι μου από Elf, έχω χάσει το σουγγαράκι όμως, θα το βρω κάπου είναι, δεν μπορεί από Mac το νούμερο 7, αν θυμάμαι καλά. Τι πήρα αυτέ κυρίω και γιατί μου αρέσει το σχήμα του και γιατί είναι διάφανη, αν βλέπετε, η βάση του. Οπότε θα είναι και διακριτικέ. Κόλλα για από Ardell. Έχω και άλλη κόλλα όμω που είναι. Η κόλλα που χρησιμοποιώ τώρα. Που την έβαλα. Ε, θα βρεθεί. Σφουγγαράκι από Max Factor. Αυτό εδώ είναι κάτι αμπούλε. Έρουμε από μπαμπόρ μου. Έχει μείνει ένα τελευταίο. Βελφαρίδε επίση πάλι από Hong Kong. Από που είναι, δεν θυμάμαι. Δειγματάκια από Λά, από Πούδε. Έχω διάφορε ξύστρε εδώ άσχετε από Dior και από Elf. Κόλλα από Άιλουρ, κόλλα που μου είχαν στείλει με τις βουφαρίδες από το Hong Kong. Εδώ έχω αυτά Μπορεί να το έχω και 3-4 χρόνια αυτό και να το έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστε φορέ. Είναι από, πώ λέγεται, από Κόναντ και είναι για να κάνετε σφραγίδε σχεδιάκια στην ουσία για τα νύχια. Όπω σα είπα, το έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστε φορέ. Σφραγίδε από Κόναντ, με τιάρε φυσικά εννοείται. Λοιπόν, εδώ πάνω έχω, όπω βλέπετε, κυρίω κοσμήματα και εξεσουάρ. Ο κουμπαρά μου. Αυτή η πουδρίτσα είναι άδεια, την έχω κρατήσει σαν ενθύμενο το πω, είναι από κασαρέλ. Πλέον δεν έχουμε καλλιτικά κασαρέλ, δεν ξέρω αν υπάρχουν γενικά καλλιτικά κασαρέλ, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν. Και ήταν η πρώτη μου πούδρα που είχα πάρει στο γυμνάσιο και αυτό και την κρατάω που μου αρέσει και η συσκευασία τη. Γενικά τα κασαρέλ είχαν πολύ ωραίε ωραίες, ωραίες συσκευασίε. Αυτά εδώ είναι Και αυτό εδώ είναι, έχει mini pigments από τη μάγκα από χρυσιανιάτικη κολεξιόν. Είναι ήταν η Smoky, Xx Pot Smoky Mini Pigments. Και είναι αυτά εδώ. Αυτό που χρησιμοποιώ πιο πολύ είναι αυτό το συγκεκριμένο το Naked. Και τα άλλα είναι πολύ ωραία χρώματα, απλά είναι πιο σκούρο, οπότε δεν είναι και τόσο ευκολοφόρετα. Αν κατάφερα να το κλείσω κιόλας, τι καλά που θα ήταν. Πίσω, όπω βλέπετε, έχω αυτά τα χαρτιά κυρίω για να καθαρίζω τα πινέλα μου ή για τα χέρια μου όταν κλερώνω, όταν βάφομαι. Λοιπόν, εδώ αυτό το καλαθάκι το είχα πάρει από τα καταστήματα με ένα ευρώ. Το είχα πάρει δύο ευρώ. Λοιπόν, και έχω τα προϊόντα κυρίω ή ε, που χρησιμοποιώ καθημερινά ή που θέλω να χρησιμοποιήσω για να τελειώσουν επιτέλου. Λοιπόν, και είναι αυτό είναι το ψαλιδάκι μου από σου, Εμούρα. Αυτό είναι το mini Ψαλιδάκι από ELF για την άκρη. Πολύ καλό. Το primer προσώπου από την Urban Decay. Το συγκεκριμένο το Brightening που θέλω κάποια στιγμή να τελειώσει και δεν λέει. primer από κλινίκη για την Duff Zone. Για να κάνει πιο μάτι την Duff Zone. Το Pore Minimizer. Το σε από το Use Loran που επίση προσπαθώ να τελειώσω. Το foundation από Shiseido που έχει και 30 SPF. Paint pot από MAC στην απόχρωση Rubinesque που να δω πότε θα τελειώσει. Το σφουγγαράκι από το make-up της Shiseido που σας έδειξα πριν. Αυτό είναι τύπου Mineralize Skin Finish από Gabrini σε ροζ χρυσό. Ροζ και χρυσό. Κάτι σκίες από Clinique που θέλω να χρησιμοποιήσω. Δύο παλέτες από κλινίκ και από ντιόρ που επίση θέλω να χρησιμοποιήσω. Το σφουγγαράκι από κοσμοπόλιτα μου αρέσει πάρα πολύ για να πλώνω το foundation. Ε, ένα mineral power blush από Maybelline. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, αλλά έχουν πολύ μεγάλη ποσότητα. Δεν λένε να τελειώσουν. Αυτό είναι για το μακιγιάζ, είναι από την Jane Ardale, είναι αμερικάνικη εταιρεία. Τα παίρνω τα προϊόντα της από το μέρος που πηγαίνω και κάνω τα νύχια μου. Θα σας βάλω το link στην περιγραφή. Είναι... Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, γιατί θέλω να τελειώσω κάποια άλλα πρώτα πριν το χρησιμοποιήσω. Αλλά δεν χρειάζεται να βάλετε προϊόντα μακιγιάζ, μόνο με αυτό το σαν πετσετέ γαντάκι φαίνεται να είναι. Μόνο με αυτό κάνετε το μακιγιάζ, χωρίς να προσ... προσθέσετε κάποιο προϊόν. Αυτό είναι αυτό, σα το είχα δείξει το πρώτο μου σκετάρι. το έβγαλε έξω για να το χρησιμοποιώ πιο συχνά. Είναι η παλέτα για τα φρύδια από ε, να περάσω παρά... στα πινέλα. Λοιπόν, εδώ έχω αυτό που τα είναι ένα body lotion από Pink, από Victoria's Secret, που το έχω εδώ γιατί με βολεύει, πίσω έχω κάτι κεράκια και εδώ έχω τα πινέλα μου από Sigma. Δεν είναι αυτά όλα τα πινέλα, απλά είναι αυτά που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Όσα δεν χρησιμοποιώ ε, τα έχω σε ένα σιτάρι για να μην σκορνίζονται. Αυτό εδώ, σε αυτό εδώ μέσα έχω αυτό το primer για τα μάτια, από πιτού, είναι βάση για το κονσίλερ, πολύ ωραίο, απλό το πάρα πολύ ωραίο το κονσίλερ από πάνω. Πράιμερ για τα μάτια, για τις σκιές όμως, από Urban Decay, στην απόχρωση Sin, αυτή είναι η παλιά συσκευασία, η Sin έχει κάποια λάμψη. Δεν είναι άχρωμη. Αυτό είναι για τα φρύδια από Αναστάζια. Α, να η κόλλα για τις λεφαρίδες που έψαχνα από Αρντέλ είναι με πινελάκι όπως βλέπετε και είναι, το κάνει πολύ πιο εύχριστο. Αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω, με να με κάνει να δακρύζω, οπότε θα δοκιμάσω την καινούργια που έχει βγάλει η Duo. Δεν ξέρω αν έχει έρθει στην Ελλάδα, λες και όσο εγώ δεν θα αγόριζα από Ελλάδα, είναι πολύ ακριβή. Μόνο από eBay ή κάποιο online shop. Αυτό το gel για τα φρύδια από Αναστάζια. Αυτό το πινελάκι, το διπλό πινελάκι από Αναστάσιο μου αρέσει πάρα πολύ για τα φρύδια. Για να βάζω τη σκιά, να τα βάφω. Αν θέλετε να σα κάνω κάποιο βιντεάκι με το πώ βάφω τα φρύδια μου, πείτε μου. Λοιπόν, και εδώ πέρα μετά έχω διάφορα. Αυτό το πινελάκι ερχόταν με την Powder Flush, την πούδρα από Benefit και το χρησιμοποιώ πλέον έτσι όταν πέφτει κάτι από το μακιγιά στο ματιό π.χ. μάσκαρα, κομματάκια από μάσκαρα ή σκιέ για να τα διώχνει. Και διάφορα έτσι από μάσκαρς για να χθενίζω τις κρυφαρίδες μου. Αυτά πρέπει να σας πω τα βαζάκια είναι κανονικά θήκες για κεριά. Τα Έχα πάρει από ένα κατάστημα με ιαλικά και είδη διακόσμησες από τη Φράγκο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το κατάστημα. Και με βόλυψαν πάρα πολύ. Έχω και άλλα δύο στο δωματιό μου που έχω τα σαπουνάκια μου πολλά. λάσπ. έχουν απομείνει. Εδώ έχω μαντιλάκια... Έχετε μακιγιά και μπατονέτε. Προϊόντα δηλαδή, πράγματα που μου χρειάζονται για το μακιγιά μου. Εδώ, σε αυτό το γλυκύτατο από τη Hello τη συλλογή τη MAC. Είχα πάρει αρκετά από εκείνη τη συλλογή, όπω καταλάβατε. Έχω τα πινέλα μου. Τα υπόλοιπα πινέλα μου, τέλο πάντων, που δεν είναι ροζ. Τα ροζ πινέλα μου τα έχω εδώ, έτσι για ομοιομορφία. Εδώ είναι ω των MAC. Τόσο... Όχι, έχω κι άλλα αλλά κυρίως είναι MAC αυτό είναι από ELF το χρησιμοποιώ τώρα μου αρέσει πάρα πολύ το είχα ένα χρόνο στο σιρτάρι μου φανταστείτε και τώρα ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ έχω κάποια από ELF έχω κάποια από H&M που μου αρέσουν πολύ αυτό είναι από Bobby Brown αυτό είναι από Smashbox αυτά είναι travel size από πέρυσι τα Χριστούγεννα από MAC τι άλλο αυτό το καμπούκι είναι από Κόσταλ Sense, το ροζ καμπούκι. Αυτό είναι από το καμπούκι από MAC. Αυτή η θήκη, σε αυτή τη θήκη ερχόταν το καμπούκι από Κόσταλ Sense, αλλά βάζω το μάτι εκεί. Εδώ πίσω έχω ένα bacterial gel για τα χέρια μου, το καθαριστικό πινέλο από MAC, ένα σπρέι από... Ευγιάν για να ψεκάσω τα σφουγγαράκια όταν χρησιμοποιώ κρεμμόδι make-up, αυτό είναι από ολέ και έχει μέσα και ε, χρώμα, καλούτσικο δεν μπορώ να πω, τρελάθηκα, ειδικά για τα λεφτά του δεν τρελάθηκα καθόλου, ε, σφουγγαράκια για σκιές, τα έχω, αν τυχόν είναι λερωμένα τα πινελάκια μου, αν θέλει να παίξει καμιά... Κάνει ένα παιδάκι όταν έρχεται για να χρησιμοποιήσει αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι από Inglot και είναι κραγιόν, σε βαζάκι όμω, είναι το νούμερο 63. Είναι πολύ ωραία απόχρωση. Απλά δεν έχει διάρκεια, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το χρωματάκι του. Το είχα δείξει παλιότερα σε βιντεάκι, αλλά έχει καιρό να σα το δείξω αυτό είναι το πολύ αγαπημένο από σαν Έλληνα, η Λουσιόν στην απόχρωση Επατάν. Αυτά εδώ, αυτές είναι οι σκιές που τις έχω βγάλει από το σιρτάρι μου με τις σκιές, γιατί μάλλον ή θα τις δώσω ή θα τις πετάξω, δεν ξέρω. Ο καφές μου, κάποιες αγορές που θα σας τις δείξω εργότερα σε Collective Hall. Και τώρα θα περάσουμε εδώ, αλλά αυτό θα σας το δείξω σε επόμενο βιντεάκι, για να είναι για να μην το κόψω στη μέση, γιατί θα χρειαστώ να το κόψω διαφορετικά να το γυρίσω τώρα. Και επίσης θα να σας κάνω μία ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε αν θέλετε να σας δείξω και τη συλλογή με αρώματα που έχω. Δυστυχώ δεν είναι αυτή όλη η συλλογή μου. Όχι, oh, συγγνώμη. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να σας το δείξω και αυτό, που επίσης και έχω κάποια ρεφάκια στο γραφείο που έχω τις σώζες μου, αν θέλετε να σας δείξω και αυτά πριν το ξεχάσω να σας δείξω αυτό το σετάκι από Makeup Forever που το είχα εκεί πάνω. Λοιπόν και είχε μέσα τη smoky lash τη μάσκαρα, ένα μολύβι, έχω ακούσει πολύ καλό για τα μολύβι για τους για τα eyeliner τους, μαύρο. Η high definition, η πούδρα στην κανονική συσκευασία, τη μεγάλη συσκευασία. Έχει επίσης ένα προϊόντα μακιγιά για τα μάτια αυτό το μπλε και ένα primer, το High Definition Primer, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Αυτά, οπότε το επόμενο βιντεάκι θα έχει να κάνει με αυτά εδώ και πείτε μου, όπως σας είπα, θέλω να σας δείξω και τα αρώματά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.